χαλοκλείδωμα και ξαφνικό θάνατο, όπως λέμε στην ιατρική. Κανένα περιθώριο να διορθώσουν τα λάθη στους δασικούς χάρτες δεν θα έχουν από την 1η Ιουνίου οι ιδιοκτήτες της Κρήτης, καθώς το Υπουργείο εμφανίζεται αμετακίνητο στη θέση του για οριστική λήξη της προθεσμίας στην προσεχή 3η 31 Μαΐου. Να μην εφησυχάσει κανείς όσον αφορά τα ακίνητά του. Αυτό που ακούγεται και το ακούμε και εμείς, απολύτως δεν βαριέσαι, δεν κάνω τίποτα τώρα, θα κάνω αργότερα, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο χάρτης με δεδομένη τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα κλειδώσει. Κοιτάξτε, ότι μας ανησυχεί η προθεσμία της δασικούς χάρτες, δεν ξέρω, με τη διαδικασία που γίνεται, επειδή όλοι οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι στο 100%, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα προλάβουμε, θα μπορέσουμε μέσα στις ημερομηνίες οι οποίες είχαν δοθεί και που τελειώνουν πολύ σύντομα, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των εστάσεων, τις οποίες ήδη εμείς σαν Δήμοι θα πρέπει να κάνουμε. Την ώρα που ένα ελάχιστο ποσοστό των ιδιοκτητών έχει υποβάλει αντιρρήσεις επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, με την συντριπτική πλειοψηφία να περιμένει παράταση σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί, τελικά ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Οι ιδιοκτήτες εκτάσεων θα πρέπει να μπουν άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να προχωρήσουν βήμα-βήμα στην κατάθεση αίτησης αντίρρησης. Αν δεν δοθεί παράταση, θα υπάρχει πρόβλημα να ενεργοποιήσουν τους γνωστούς τους φίλους, όποιος μπορεί να χειριστεί την εφαρμογή. Εάν έχουν απορίες, μπορεί να απευθυνθούν και σε εμάς. Εμείς δεν κάνουμε αντιρρήσεις για τους πολίτες, αλλά μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες. Θα ξυπνήσει η Κρήτη και τα νησιά μας, βεβαίως, και τα Δωδεκάνησα, αλλά για την Κρήτη που μας ενδιαφέρει σήμερα και μιλούμε, και θα είναι κάτοικοι Άλπαιων. Θα είναι κάτοικοι και Ελβετίας, χωρίς όμως τα προνόμια των κατοίκων της Ελβετίας. Πιο απλά δεν μπορώ να σας το πω. Ο δικηγόρος Νίκος Κοντζαμπασάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, εξήγησε πως την 1η Ιουνίου οι Δήμοι, τα μοναστήρια, η περιφέρεια, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς θα δουν ένα γιγαντιαίο ποσοστό ιδιοκτησιών να έχει χαρακτηριστεί ως δασικό. Όσο διαφωνεί κανείς με την πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Και αυτό περικλεί τη θέση του Υπουργείου, που είναι το μοναδικό και μάλιστα ο κρίσιμος κεντρικός φορέας της πολιτείας πάνω στο ζήτημα, που δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη παράτασης του ελάχιστου, δηλαδή και αυτονόητου, στην υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς κάρτες. Αν είναι εντάξει, ναι, διοικητικές πράξεις μπορούν να εικονιστούν και αργότερα. Οι περιπτώσεις όμως αυτές θα είναι πολύ λίγες σε σχέση με την έκταση. Η μόνη επιλογή που θα έχει ο πολίτης για να προστατεύσει την περιουσία του θα είναι να προσφύγει κατά του χάρτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την προϋπόθεση όμως ότι θα έχει υποβάλει αίτηση αντίρρησης. Το πρόβλημα που έχουμε με τους δασικούς χάρτες είναι ότι λήγει προθεσμία. Έχουν βάλει τον κόσμο σε μια διαδικασία να πάει να πληρώνει παράβολα για να αποχαρακτηρίσει τα χωράφια του, και αυτό είναι άδικο και παράνομο. Να δώσουν παράταση και να αφήσουν τον κόσμο να μην θέλει να δίνει παράβολα για να αποχαρακτηρίσει τη γη του.